Είναι επικαιρότητα το ότι κάθε χρόνο και εγώ είμαστε. Είναι κατά κάποιο τρόπο κάτι σαν μια επέτειο. Εδώ έχουμε έναν πυροσβέστη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των πυροσβεστών. Τα λέω καλά, Κώστας Τσίγκας. Φοράτε τα πυροσβεστικά. Δεν ξέρω αν τα βγάζετε καθόλου αυτές τις ημέρες. Εντάξει, προσπαθούμε λίγο να το ελαφρύνουμε το κλίμα, γιατί η αλήθεια είναι ότι είμαστε όλοι τραυματισμένοι από τις φωτιές. Δηλαδή, μαθαίνουμε ότι ανάβει κάπου κάτι. Και νομίζω αισθανόμαστε πολύ διαφορετικά πλέον και αισθανόμαστε τον κίνδυνο να είναι και πολύ κοντά στις πόλεις μας πια. Ποια είναι η κατάσταση? Μάλλον δεν έχει τόση αξία να μιλήσουμε για την επικαιρότητα, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει το επόμενο λεπτό. Ποια είναι η κατάσταση για εσάς, για τους ανθρώπους που ζείτε μέσα στις φωτιές, όταν εμείς λέμε ας βρεθεί κάποιος να πάει να τη σβήσει? Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ κοντά σας. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι συνέπεια της κλιματικής κρίσης, τη συνέπεια μάλλον τη βιώνει σε μεγάλο βαθμό το επάγγελμά μας. Εμείς αποφασίσαμε να υπηρετήσουμε το πυροσβεστικό σώμα, να ορκιστούμε στο καθήκον, να φοράμε το εθνόσημο για να υπηρετήσουμε την πατρίδα από την σκοπιά που μας έχει ανατεθεί. Είναι καθήκον, είναι υποχρέωσή μας, το κάνουμε και θα το κάνουμε όσο χρειαστεί. Είναι μια δουλειά που την κάνετε επειδή τη θέλετε. Σαφώς, δεν μπορεί κάποιος. Σαφώς, επειδή τη θέλουμε, έχει τη γοητεία της. Κάθε συμβάν που πηγαίνουμε είναι ξεχωριστό, είναι ιδιαίτερο. Κανένα δεν είναι ίδιο με το άλλο. Απλώς δεν μπορώ να θυμηθώ από το 1999 που βρίσκομαι. Που υπηρετώ στο πυροσβεστικό σώμα, να έχω πάει κάπου και να έχω φύγει με ευχάριστες αναμνήσεις. Πηγαίνουμε μόνο στα δύσκολα, μόνο σε καταστροφές, μόνο όταν υπάρχει κάτι το οποίο αντιμετωπίζει ο συνάνθρωπός μας δύσκολο, αλλά πρέπει να συμβάλλουμε, πρέπει να αφήσουμε συναισθηματισμούς πίσω για να μπορέσουμε να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Έχετε και δύσκολο έργο. Πολλές φορές απεγκλωβίζετε ανθρώπους, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, βλέπετε πράγματα τα οποία είναι δύσκολα να τα δει. Η δασοπυρόσβεση είναι ένα κομμάτι το οποίο κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών απασχολείται και εμπλέκεται πάρα πολύ προσωπικό από το πυροσβεστικό σώμα και από συναρμόδιους φορείς, αστυνομία, λιμενικό. Εσείς τα χρόνια που είστε πυροσβέστης, τι βλέπετε αυτή την κλιματική αλλαγή που εμείς την ακούμε? Είναι και βέβαια κάτι το οποίο χειροπιαστά δεν αισθανόμαστε, ίσως μόνο όταν έχουμε καύσωνα, λέμε κλιματική αλλαγή. Είναι δύο τα κομμάτια. Εσείς το βλέπετε αυτό χρονιά με τη χρονιά? Είναι δύο τα κομμάτια. Το ένα κομμάτι είναι ότι δεν έχει καμία σχέση η ύπαιθρος του 90, του 80, του 2000, ακόμη και του 2010 με την ύπαιθρος του 2023. Υπήρχαν βοσκοί, τα χωριά κατοικούνταν, καθαρίζονταν οι δρόμοι, γιατί ζούσαν στα χωριά όχι 30 και 40 άνθρωποι, αλλά 1.000 και 2.000 υπήρχαν μεγάλα χωριά. Με αποτέλεσμα, ό,τι προέκυπτε αντιμετωπίζονταν αμέσως από τους ίδιους τους κατοίκους εκεί. Τώρα η ύπαιθρος έχει εγκατελειφθεί, η βιομηχανική εποχή, οι δουλειές είναι στην Αττική, στην Αθήνα, έχουν φύγει όλος ο κόσμος. Είναι και οι φωτιές όμως στην Αττική. Το πρώτο κομμάτι είναι αυτό που είπαμε για την ύπαιθρος. Το δεύτερο κομμάτι τι είναι? Είναι ότι δύσκολες πυρκαγιές υπάρχουν σε όλη την επικράτεια. Με δάση, πυκνά δάση, με συναδέλφους που μιλάμε και εμείς που μεταβαίνουμε όταν χρειάζεται. Γιατί και έχει μια ιδιαιτερότητα. Ο μισός πληθυσμός της χώρας είναι εδώ. Και όχι μόνο είναι εδώ. Υπάρχει μίξη αστικού και δασικού ιστού. Άρα όλες οι πυρκαγιές που καλούμαστε να παρέμβουμε, εάν υπάρχουν δύο αμάξια, το ένα αμάξι, τα πρώτα που θα φτάσουν, θα πάει στο σπίτι και το άλλο θα πάει προς το δάσος. Πρέπει να διαφυλάξουμε τη ζωή και την περιουσία του Έλληνα συμπολίτη μας, αλλά από την άλλη μεριά και το δασικό πλούτο της χώρας. Όλα τα αμάξια που έρχονται κλιμακωτά στις πυρκαγιές μοιράζονται σε κατοικίες όπου υπάρχουν δρόμοι και από την άλλη πλευρά, αν υπάρχει δάσος, πουρνάρι, οποιοδήποτε είναι αυτό το. Καίγεται για να μπορεί να διακοπεί αυτή η πυρκαγιά. Υπάρχουν φωτιές που δεν σβήνουν. Και αν το ξέρει κάποιος, το ξέρετε εσείς. Δεν το ξέρουμε εμείς, γιατί εμείς λέμε γιατί δεν πάνε εκεί πέρα κανένα ντέρ, γιατί δεν πάνε οι πυροσβέστες. Έχουμε μια γκρίνια βλέποντας τι σημαίνει από τη τηλεόρασή μας. Αν είμαστε τυχεροί και δεν συμβαίνει στην αυλή μας. Είπατε πριν για την κλιματική κρίση που τη βιώνουμε και θα τη βιώνουμε κάθε χρόνο. Εδώ θέλω να αποτυπώσω δύο σημεία. Ότι με το πέρασμα του χρόνου βλέπουμε ότι έχουμε περισσότερα ενέργεια μέσα, καλύτερα αυτοκίνητα, περισσότερο μπαρ πίεση στις αντλίες που σβήνουμε. Παρόλα αυτά βλέπουμε ότι ενώ έχουμε αναπτυχθεί και έχουμε εξελιχθεί σε μηχανολογικό εξοπλισμό, οι πυρκαγιές αντιμετωπίζονται το ίδιο δύσκολες. Άρα και εμείς από εδώ μεγαλώνουμε και η φύση από εκεί ψώνει το ανάστημά της με μεγάλο πυροθερμικό φορτίο, με εντάσεις των ανέμων, με υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό είναι το ένα. Είχε πει κάποια στιγμή ο κύριος Λέκας, ο καθηγητής. Εδώ ο φίλος της εκπομπής έρχεται. Ναι, τον παρακολουθώ και έχουμε σπουδάσει στο μεταπτυχιακό του. Αυτό που είπε είναι ότι τα τελευταία χρόνια
παρατηρείται κάθε χρόνο η αύξηση του ποσοστού στις ειδήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο για τις φυσικές καταστροφές. Από το 2% στον τηλεοπτικό χρόνο έχει φτάσει στο 10%. Αυτό σημαίνει παγκοσμίως. Ναι. Η κλιματική κρίση είναι, έτσι, αφορά όλους, όλο τον πλανήτη και τον βιώνουμε. Εμείς καλούμαστε να αντιμετωπίζουμε τις συνέπειες αυτών των πυρκαγιών. Παρ' όλα αυτά, αυτό που θέλω να πω είναι μια έκκληση που την κάνουμε από την πρώτη στιγμή και όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με το γραφείο τύπου και του Προεδρικού Σώματος και του Υπουργείου, λέει ότι υπάρχει δείκτης επικινδυνότητας, οι συνάνθρωποι μας μην προβαίνουν σε θερμές εργασίες. Όταν εννοείται θερμές εργασίες, να βάλει να κάψει κάποιος ξερόχα. Να κάψει κάτι, να βάλει ένα τροχό, έτσι. Όλα οι πυρκαγιές του 95% δείχνουν τα στατιστικά ότι είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό από ανθρώπινη αμέλεια. Το έχετε πει πολλές φορές αυτό στη συνέντευξη, σας παρακολουθώ. Υπάρχει μία απόσταση. Εμείς πάντα φανταζόμαστε, γιατί έχουμε μάθει να είμαστε καχύποπτοι, γιατί λέμε δεν μπορεί, πώς καίγεται, πώς έχει τόσες αιστείες, πώς αυτό γίνεται συγκεκριμένες μέρες. Εμείς βάζουμε στο μυαλό μας και διάφορα πράγματα. Μας καίνε, τη μία λέμε μας καίει ο εχθρός, την άλλη λέμε μας είναι πυρομανής. Εσείς λέτε ότι αυτό γίνεται κατά λάθος συνήθως. Εγώ πιστεύω, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του ανακριτικού τμήματος, ότι οι πιο πολλοί νιώθουν δυνατοί όταν πάνε να βάλουν μια φωτιά, ότι έχουν ένα λάστιχο δίπλα και θα τη σβήσουν, ότι θα την προλάβουν. Ναι. Δεν μπορούν να υπολογίσουν ούτε τον άνεμο που θα πάρει την κάφτρα από εδώ και θα την πάει 15-20 μέτρα, που το λάστιχό του μπορεί να είναι 5 μέτρα ή 7. Άρα μπορεί να μην καταλάβει καν ότι την έβαλε τη φωτιά κάποιος. Θα το αντιληφθεί μετά ότι μπήκε η φωτιά. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον είναι ότι νιώθουμε ασφαλείς όταν πάμε να κόψουμε με έναν τροχό. Ή όταν πάμε να καλλιεργήσουμε στην Ήπεθρο, μη καταστροφής και όλα αυτά τα μηχανήματα, τα γεωργικά, με την τριβή, με τις πέτρες που μπορεί να προκαλέσουν συμπληθυρισμό. Ακόμα εξατμίσεις αυτοκινήτων φεύγουν από εκεί που είναι, έχουν δημιουργήσει μεγάλο θερμικό φορτίο και μετά από δευτερόλεπτα αναπτύσσεται η πυρκαγιά γιατί δημιουργήθηκαν οι συνθήκες. Υπάρχει όμως και ένα 5% συνανθρώπων μας, οι οποίοι οδηγούνται σε εμπρισμό από πρόθεση και όχι από αμέλεια. Τους βάζουν. Γιατί πολλές φορές ακούμε για κάποιες συλλήψεις, δεν βγάζουν και πάρα πολύ νόημα. Και λέμε τώρα αυτός ξεκίνησε μόνος του να πάει να βάλει τη φωτιά. Από τη χώρα του, ξέρω εγώ, ή από την Ελλάδα, για να μην λέω μόνο για ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι Έλληνες. Πώς είναι, ξαφνικά είχε αυτή την ιδέα ή κάποιος του είπε, έλα εδώ, πάρε λεφτά και βάλει φωτιά. Όλη αυτή η ανακριτική διαδικασία εξελίσσεται, είναι από τους αρμόδιους φορείς. Ξέρουμε συνήθως τι προκάλεσε μια φωτιά, δηλαδή είναι σαφές. Όλες οι πυρκαγιές από το ανακριτικό τμήμα και από τη δίωξη αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού, το 99,9 βρίσκονται όλες οι αιτίες. Εσείς το ξέρετε όταν φτάνετε στη φωτιά τι έχει γίνει, μπορείτε να καταλάβετε. Εμείς καταλαβαίνουμε λίγο από πού ξεκίνησε, τι ήταν δίπλα, πώς συμπεριφέρεται ο πολίτης, αλλά στη συνέχεια το ανακριτικό τμήμα. Και όταν είναι πολλές οι αιστείες. Οι αιστείες δημιουργούνται στην πορεία. Δηλαδή, το θεωρώ λίγο απίθανο. Είχε γίνει στο παρελθόν κάποιες φορές στην Πελοπόννησο ότι κάποιος πέρναγε και έβαζε μια φωτιά. Ναι. Γίνονται και τώρα, δηλαδή, συνδυάζονται και κάποιες φωτιές, όπως εδώ στην Εύβοια. Οι τρεις μπήκαν στη σειρά πριν μια εβδομάδα από κάποιον ο οποίος βρέθηκε, θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, που έβαζε φωτιές για δικούς του λόγους, ψυχολογικά ζητήματα και ούτω καθεξής. Εμείς όταν φτάσουμε εκεί βλέπουμε πιθανόν από που ξεκίνησε, δεν έχουμε όμως την πολυτέλεια να ασχοληθούμε, καλούμε το ανακριτικό τμήμα, έρχεται και ταυτόχρονα και παράλληλα, παίρνει καταθέσεις εν θερμό, από στοιχεία, κάμερες και όλη αυτή η διαδικασία. Τι δεν ξέρουμε εμείς για τις φωτιές που ξέρει ένας πυροσβέστης και νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα γιατί βλέπουμε ειδήσεις στο σαλόνι μας. Ότι οι πυρκαγιές είναι πάρα πολύ επικίνδυνες, ότι η απόσταση να πλησιάσει μια πυρκαγιά, το φορτίο, το πυροθερμικό, η ακτινοβολία και η ένταση που δημιουργεί τεράστιο φόβο αν δεν έχεις την απαραίτητη εκπαίδευση, γιατί θα πρέπει να προσεγγίσεις μια πυρκαγιά από την πλευρά που φυσάει για να φεύγει ο καπνός από την απέναντι μεριά για να μπορείς να την προσεγγίσεις. Θα πρέπει να ρίξεις στην εστία και θα πρέπει να πλησιάσεις σε σημείο που να μπορούν τα ζωτικά σου όργανα να μην επηρεάζονται για να λιποθυμήσεις ή να πέσεις εκεί στη φωτιά και να μην τα καταφέρεις. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό όταν σας βλέπουμε να σβήνετε φωτιές. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει Έλληνας ο οποίος δεν έχει λυγίσει στο θέαμα ένας πυροσβέστη ο οποίος είναι πάρα πολλές ώρες, έχει γίνει μαύρος, του φέρνουν ένα νεράκι να πιει. Μερικές φορές σας βλέπω και λέω, κοίτα, είναι ο άνθρωπος με τη μάνικα και μπροστά είναι ένα τέρας. Τι πάει να κάνει εκεί, μπορεί να τα καταφέρει, δεν πρέπει να έρθει ένα αεροπλάνο, σας το λέω πολύ απλοϊκά, όπως το βλέπω εγώ και πολλοί τηλεθεατές, να ρίξει τόνους νερού, να τελειώνουμε.
Τι πάει ο ανθρωπάκος να κάνει εκεί με τη Μάνικα, ήρωες, όλοι εσείς. Όλη αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνει και πιστέψαμε ότι σύμφωνα με την τεχνολογία λειτουργούμε και δεν, αυτή τη δεδομένη χρονική συγκυρία δεν υπάρχει κάτι άλλο να συνεισφέρουμε. Άρα και πάτε εσείς λίγο-λίγο. Εμείς πηγαίνουμε βήμα-βήμα γιατί ένα πυροσβεστικό όχημα λέει ξέμεινε από νερό ή γιατί δεν έφτασε το νερό. Για να φτάσει το νερό στα 100-150 μέτρα πρέπει να υπάρχει ανάλογη πίεση νερού από κάτω, οι σωλήνες να ακολουθήσουν, να φτάσει στην πυρκαγιά, στη βάση το νερό, ένα το κρατούμενο, και αν δεν μπορούμε να φτάσουμε κάνουμε τεράστιες εγκαταστάσεις κουβαλώντας ο καθένας στην πλάτη του 4 ή 5 σωλήνες. Για να φτάσει το νερό εκεί που πρέπει να πάει. Να κουμπώσουμε τη μία τη σωλήνα, να συνεχίσουμε. Να κουμπώσουμε τη μία τη σωλήνα και όταν θα φτάσουμε πιο μπροστά από την εστία, γιατί μέχρι να κουμπώσουμε τις σωλήνες έχει προχωρήσει η εστία, να ειδοποιήσουμε τον οδηγό να δώσει νερό στην εγκατάσταση, όπως λέγεται. Για να το σβήσετε εκεί που πρέπει. Για να μπορέσουμε. Ναι. Και ενδιάμεσα βάζουμε πολλές φορές κάποιες αντλίες για να μεταφέρουν την πίεση περισσότερο, γιατί η κλίση του εδάφους είναι τέτοια και η μορφολογία του ελλαδικού χώρου είναι τέτοια, η οποία. Το κάνει ακόμη πιο δύσκολο. Υπάρχουν φωτιές που λέτε αυτοί, όσο και καλή πρόθεση να είμαστε, όσο και να γίνουμε ήρωες, δεν μπορούμε να τις σβήσουμε. Θα σβήσει όταν θα φτάσει στη θάλασσα. Το λέτε αυτό ποτέ? Υπάρχουν πολλές φωτιές που βλέπουμε ότι ενώ ρίχνουν 10 εναέρια μέσα, 5 ελικόπτερα, 8 αεροσκάφη, οχήματα, λέμε στη δική μας γλώσσα ότι δεν ακούει τίποτε, δεν καταλαβαίνει τίποτε. Για ποιο λόγο? Διότι δεν είναι μόνο τα δέντρα που βλέπουμε, είναι και το υπέδαφος, το οποίο αν είναι παρθένα δάση, εκτάσεις ακαλλιέργητες. Πολλές φορές οδηγούμε στις πυρκαγιές και φτάνει η φυλλωσιά τουλάχιστον μέχρι τη γάμπα ή καλύπτει τον παπούτσι. Άρα υπάρχει βλάστηση που θα μεταφέρει τη φωτιά. Υπάρχει φορτίο θερμικό κάτω και καύσιμη ύλη, η οποία θέλει πάρα πολλές μέρες και πάρα πολλές ώρες με τεράστιο αγώνα και κόπωση να οδηγηθεί το νερό εκεί, να οδηγηθεί ο πυροσβέστης, γιατί υπάρχουν φωτιές οι οποίες έχουν αναζωπηρωθεί, να το πούμε έτσι, να χρησιμοποιήσουμε μια έκφραση, μετά από μία, δύο ή και τρεις μέρες. Σιγοκαίει από κάτω στο υπέδαφος και μπορεί να τη βγάλει τη φωτιά ή 5 ή 10 μέτρα πιο πέρα ή σε πολύ περισσότερο, σε πολύ περισσότερη απόσταση. Τα ΜΜΕ, πιστεύετε ότι κάνουν καλή δουλειά στο να παρουσιάζουν τι συμβαίνει με τις φωτιές? Γιατί δεν σας κρύβω ότι όση ώρα είστε εδώ, 10 λεπτά και κάτι, έχω μάθει πράγματα που δεν ήξερα. Πιστεύετε λοιπόν ότι εμείς οι δημοσιογράφοι καταλαβαίνουμε απόλυτα τι κάνετε και τι γίνεται σε μια φωτιά ή εκείνη την ώρα γίνεται χαμός και οι δημοσιογράφοι προσπαθούν? Μιλούσα με έναν συνάδελφό σας στη φωτιά στην Ανατολική Αττική και το έλεγα ειλικρινά ότι πλέον τα τελευταία χρόνια οι δημοσιογράφοι έχουν αντιληφθεί, αν δούμε δηλαδή και στο παρελθόν τις κριτικές, έχουν αντιληφθεί και οι ίδιοι πώς αντιμετωπίζεται μια πυρκαγιά. Γιατί παλιότερα ένας πήγαινε με την κάμερα και από το στούντιο λέγαν οι άλλοι που ήταν πίσω ότι αυτό δεν πάει κανένας να το σβήσει ή γιατί αυτοί. Ξέρετε, πολλές φορές γινόμαστε και αποδέκτες ανθρώπων που παίρνουν τρομαγμένοι και βλέπουν τις περιουσίες τους να χάνονται. Σίγουρα. Αλλά και εμείς να ξέρετε ότι δίνουμε προτεραιότητα εκεί που μπορούμε και εκεί που πρέπει για να την ανακόψουμε την πυρκαγιά, για να ξεμπερδέψουμε με αυτή την πυρκαγιά, γιατί πρέπει να είμαστε έτοιμοι και ξεκούραστοι για να παρέμβουμε σε άλλη πυρκαγιά. Ναι. Πρέπει να φεύγει ο κόσμος, να εκενώνονται μεγάλες περιοχές. Η ιστορία απέδειξε ότι εφόσον εγκαταλείψεις την κατοικία και οι αρμόδιοι που είναι πίσω, η αστυνομία, το περιοριστικό σώμα και η τοπική αυτοδιοίκηση, να σβήσει την πυρκαγιά, σε μεγαλύτερο ποσοστό θα πρέπει να γίνεται ασφαλής απομάκρυνση του πληθυσμού. Όμως για να γίνει κάτι τέτοιο απαιτεί οργάνωση, απαιτεί μεθοδικότητα. Πάντως έχουμε μία πρόοδο σε αυτό, γιατί παλιά δεν εκενώναμε, δεν υπήρχε αυτή η εντολή. Τώρα νομίζω ότι γίνεται. Χτυπάνε τα κινητά μας. Τώρα ο κόσμος ακούει. Εσείς τους βλέπετε να φεύγουν? Υπάρχουν δυσκολίες. Έτσι, δηλαδή. Ποιοι δεν φεύγουν? Δεν φεύγουν πολύ ηλικιωμένοι και δεν φεύγουν κάποιοι οι οποίοι νομίζουν ότι θα κάτσουν εκεί να σβήσουν. Εμείς που είμαστε εκεί, φοράμε το κράνος, την αναμνηστική μας συσκευή, τα γάτια μας, τις στολές που έχουν δείκτες πυραντίστασης πιο μεγάλους, τις μπότες που μπορούμε να πατήσουμε πάνω στις κάφτρες και να μην καούμε. Για να παραμείνεις σε μια πυρκαγιά, θα πρέπει να έχεις και έναν εξοπλισμό ο οποίος θα σε προστατεύσει, γιατί οι πιο πολλοί άνθρωποι μας, οι οποίοι καίγονται ή παθαίνουν από τις πυρκαγιές ζημιές, λιποθυμούν από τον καπνό και μετά έρχεται η φωτιά και τους επηρεάζει. Ναι. Δυσκολότερη μέρα στην καριέρα σας ποια ήταν? Δυσκολότερη μέρα ήταν η πυρκαγιά στο Μάτι. Έτσι. Ήταν μια πυρκαγιά που μας έχει συγκλονίσει όλους. Ήταν μια πυρκαγιά που αναπτύχθηκε με τεράστια ταχύτητα.
και οδήγησε πολλούς συνανθρώπους μας, έτσι, στο θάνατο με ηλικίες, με όλες τις ηλικίες. Είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίσαμε, λυγήσαμε όλοι, αλλά έπρεπε όμως να, και αυτή η πυρκαγιά να σβήσει. Δυστυχώς όμως η καταστροφή σαν λέξη αποτυπώνει μια πραγματικότητα. Είναι δηλαδή το φαινόμενο πολλές φορές, ναι, όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο, ξεπερνάει και τον μηχανισμό δασοπυρόσβεσης. Ναι. Είδαμε στις τελευταίες πυρκαγιές στον Καναδά, στην Αμερική και στην Αυστραλία, σε χώρες που πηγαίνουμε να εκπαιδευτούμε. Ναι, και στη Σουηδία έχουν γίνει πολύ μεγάλες φωτιές και δεν ξέρανε, ρίχνανε νομίζω κάποια φάση τα πολεμικά αεροσκάφη, ναι, ρίχνανε, ναι, για να τις σβήσουν. Έχει ανατραπεί όντως το κλίμα και οδηγούμαστε σε ακραίες έτσι καταστάσεις. Έχετε πει ποτέ αυτό που είδατε πολύ σκληρό και δεν μπορώ άλλο και θα αλλάξω δουλειά? Συμβαίνει όταν στα τροχαία ατυχήματα, σε ανθρώπους που είναι στα σπίτια τους, οι οποίοι καίγονται. Και τους βρίσκεται. Αυτοί που καίγονται γιατί, σας λέω και πάλι, ένας που καπνίζει το βράδυ και ξεχνάει το τσιγάρο, πέφτει το τσιγάρο στο χαλί, το χαλί πιάνει κουρτίνα, το βράδυ 2-3 ώρα η κουρτίνα καίγεται, το διοξίδιο τον ζαλίζει και έρχεται η φωτιά και τον καίει. Mm-hmm. Η μεγαλύτερη πληγή είναι όταν χάνεται μια ανθρώπινη ζωή για, ναι, μας, γιατί ο στόχος είναι να μπορεί να αποφευθεί αυτό. Αλλά έχουν να κάνουν όλα με την επικοινωνία, με την έγκυρη ειδοποίηση, για να μπορούμε κι εμείς να φτάσουμε και να μπορέσουμε να συμβάλλουμε. Τη δυσκολία που αντιμετωπίζετε εσείς, μια κακή μέρα στη δουλειά, που όπως λέτε είναι οι περισσότερες κακές, που έχετε δει κάτι το οποίο δεν μπορείτε να το ξεπεράσετε. Υπάρχει γραφείο ψυχοκοινωνικής μέρημνας στο Αρχηγείο του Περιοριστικού Σώματος. Ότι υπάρχει γραφείο θα υπάρχει. Ναι, με ψυχολόγους. Πηγαίνετε. Πηγαίνουμε. Με ψυχολόγους και με κοινωνικούς λειτουργούς. Υπάρχουν, ναι, από συναδέλφους. Προλαβαίνει ο πυροσβέστης να πάει να το λύσει το θέμα του, γιατί είναι και θέμα, εντάξει, χρόνου φαντάζομαι. Έχει το γραφείο αυτό τα τελευταία χρόνια, είχε επανδρωθεί. Και συγκεκριμένα οι συνάδελφοι που υπηρετούν εκεί μεταβαίνουν και εκτός Αθηνών σε συναδέλφους, όπως το τελευταία. Με τα Τέμπη το ατύχημα ήταν για μεγάλο διάστημα στην περιφέρεια Θεσσαλίας που... τους βοηθάει να το ξεπεράσουν. Τους βοηθάει να το ξεπεράσουν με τεχνικές και μεθόδους που αυτοί από την επιστήμη τους ξέρουν. Ναι. Μου είπατε ότι βαρέα και ανθυγινά έχετε. Είναι ένα ζήτημα πολύ παλιό, το οποίο δεν έχει αποδοθεί ούτε στον πυροσβέστη, ούτε στον αστυνομικό, ούτε στο λιμενικό, στα σώματα ασφαλείας. Είναι κάτι το οποίο το διεκδικούμε, ναι, είναι κάτι το οποίο το δικαιούμαστε, άποψή μας, διότι εγώ είμαι εδώ για να εκπροσωπώ συναδέλφους, οι οποίοι πίσω από μένα θέλουν να εκφραστούν και τη φωνή τους και την άποψή τους για αυτό που βιώνουμε και επαγγελματικά και για την συνεισφορά, ναι, που έχουμε στον συνεισφορά. Θα λέγατε σε ένα παιδί που παίζει με μια πυροσβεστική μηχανή, με ένα παιχνίδι και ονειρεύεται να γίνει ήρωας και να γίνει πυροσβέστης, να πάει να το κυνηγεί στο όνειρό του? Ή άστο παιδί μου, είναι δύσκολο, θα ταλαιπωρηθείς, δεν θα παίρνεις τα επιδόματά σου? Θα πρέπει να το κυνηγήσει όποιος το θέλει, γιατί αυτό το επάγγελμα το κάνει κάποιος που μπορεί να το θέλει πολύ, ναι, να έχει το ρίσκο και να έχει αυτή την επιθυμία. Εγώ να σε ευχηθώ να μας σώζετε πάντα. Να είστε εκεί που πρέπει να είστε και να συνεχίσετε να έχετε την ίδια διάθεση να κάνετε τη δουλειά σας σωστά. Βαρέα και ανθυγινά νομίζω πρέπει να πάρετε σίγουρα. Δεν είναι σαν να κάθεσαι στην πράσινη πολυθρόνα το να είσαι πυροσβέστης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε. Εγώ σας ευχαριστώ και σας υποσχόμαστε εκ μέρους όλων των συναδέλφων πυροσβεστών ότι θα κάνουμε και θα συνεχίσουμε, να κάνουμε αυτό που έχουμε εκπαιδευτεί και αυτό που έχουμε ορκιστεί. Μάλιστα. Συνεχίζουμε όλοι να κάνουμε αυτό για το οποίο έχουμε εκπαιδευτεί. Αν δεν είμαστε πυροσβέστες, είναι και πιο εύκολα τα πράγματα. Έτσι λίγο συνδεθήκαμε και με την επικαιρότητα με έναν πιο light τρόπο. Αυτό ήταν για απόψε το καλύτερα αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.